Κύριε Καπόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Προκειμένου να μας παρουσιάσετε, να μας αναλύσετε τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο βέβαια σε αυτές το παρόν και το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Προσπαθεί δηλαδή ο Ερντογάν να κλείσει ο ίδιος τις πληγές που ίδιος άνοιξε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει ως προτεραιότητά του να τα ξαναβρει με όλους τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, αλλά ακόμα και να πάρει υπόψη τους και το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις των χωρών με τις οποίες γειτονεύει. Δηλαδή, έχουμε την συμφιλίωση και την εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν με μεσολάβηση της Κίνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα, υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο. Παλιά υπήρχε ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός για ένα τρίτο μάτι, έτσι θα το βλέπε, στο πλαίσιο της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ φαίνεται ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις υφίστανται διακυμάνσεις σε σχέσεις συγκοινωνού των δοχείων με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, θα πάει καλά η Άγκυρα με την Ουάσιγκτον. Χαμηλώνουν οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Έχει την αίσθηση, το λέει επικοινωνιακά, το πιστεύει ή το χρησιμοποιεί ακριβώς για επικοινωνιακό πρόσχημα ότι η Ελλάδα είναι μια μαριονέτα των Αμερικανών που στην κατάλληλη στιγμή θα στραφεί κατά του Ερντογάν. Αν πιστέψουμε τον παροξισμό που τον είχε πιάσει με την Αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, τώρα πιστεύει κανείς σοβαρά ότι θα κάνουν οι Αμερικανοί πόλεμο στην Τουρκία από μια βάση σε ελληνικό έδαφος. Απλώς είναι ένα μήνυμα ότι σε παρακάμπτω. Δηλαδή, αν μου κάνεις τη ζωή μαρτύριο στη λειτουργία των βασιών μου, παίρνω ό,τι μπορώ να μεταφέρω από την Τσιρλίκ και το πάω στη Σούδα. Δηλαδή, αν θες να μου κάνεις το δύσκολο ότι ελέγχεις το Βόσφορο, τον παρακάμπτω το Βόσφορο μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Άρα λέτε όσο υπάρχει νηνεμία στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Νηνεμία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια διάθεση βελτίωσης του κλίματος που είναι δεδομένα συγκρουσιακό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει μια στρατηγική εκκρεμότητα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, το κουρδικό. Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει στο κουρδικό και στη Συρία και στο Ιράκ και παραδίπλα είναι το Ιρανικό Κουρδιστάν με 10 εκατομμύρια κατοίκους και η νοτιοανατολική Τουρκία με 20 εκατομμύρια Κούρδους. Και να μην έχει καμία πρόθεση σε βάρος της Τουρκίας οι ΗΠΑ. Το γεγονός και μόνο ότι χειραφετούνται οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ και τώρα της Βορειοανατολικής Συρίας και μάλιστα η δεύτερη γίνεται όχι με τους Μουτζαχεντίν και τους Πεσμεργά όπως γίνεται στο Ιράκ αλλά με το Συριακό παρακλάδι του ΠΚΚ, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και υπήρχε πριν από τον Ερντογάν και θα υπάρχει και μετά τον Ερντογάν. Ωστόσο παρατηρούμε στην πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν μια στο καρφί και μια στο πέταλο την ίδια στιγμή από το βήμα του ΟΗΕ να καλεί τα κράτη για αναγνώριση του ψευδοκράτους στη Βόρεια Κύπρο. Αυτό το κάνει κάθε χρόνο κάθε Τούρκος Πρωθυπουργός μετά το 1974. Είναι μια δήλωση που κάνει ο οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός της Τουρκίας και μετέπειτα ο Ερντογάν κάθε χρόνο μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Είναι ρουτίνα, δηλαδή θα έχει θέμα ένας Τούρκος ηγέτης αν δεν αναφέρει την αναγνώριση της Κύπρου. Είστε σαφείς, κατανοητός. Σας ανησυχεί η συνάντηση στο περιθώριο του ΟΗΕ Ερντογάν-Νετανιάχου. Βλέπουμε επίσης μια προσέγγιση με το Ισραήλ. Εκείνη οριοθετημένη προσέγγιση. Μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις, αλλά ο Ερντογάν έχει όρια στη συμφιλίωση του με το Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, η σχέση η προνομιακή Τουρκία-Ισραήλ την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ναι. Την εποχή που οι κεμαλικοί στρατηγοί κυβερνούσαν την Τουρκία, δεν ήταν μόνο μια συμμαχία για τη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν μια επιλογή του τουρκικού κυβερνητικού κατεστημένου, του κοσμικού κατεστημένου, των άθεων δηλαδή, απέναντι στο Ισλάμ εξυγχρονιστών που πυρονόμησαν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έκανε δύο συμμαχίες στο όνομα της επιλογής να δέσει την Τουρκία με τη Δύση. Η μία ήταν με τις ΗΠΑ το 1947 και η δεύτερη ήταν με το Ισραήλ.
τι κάνει η Τουρκία που είναι ένα μεγάλο μουσουλμανικό κράτος και κυβερνιόταν τότε από άθεους κοσμικούς στρατηγούς, οι οποίοι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις με το Ισλάμ, συμμαχή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα δεν είναι η καθιστοτική σταθερότητα, δεν μπερδεύεται με αυτά τα πράγματα. Η τουρκική πλευρά έκανε ωστόσο λόγο για ενεργειακά δίκτυα, για ενεργειακή συνεργασία προς Ευρώπη μέσω Τουρκία. Ναι. Το είπατε μόνο σα. Δηλαδή η τουρκική πλευρά δεν το είπε καμιά άλλη πλευρά. Αυτό ήθελα να παρατηρήσω ακριβώς. Ναι. Και κάτι άλλο. Όντως είναι πολιτική των Αμερικανών να μέσω της εκμετάλλευσης των υδροανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου να εμπλέξουν την Τουρκία σε μια κοινοπραξία οικονομική που να τη δένει με τη Δύση. Όμως είναι δυνατόν αυτό? Μπορεί να λειτουργήσει ενεργειακή συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την Τουρκία, αν δεν λειτουργεί το Κυπριακό? Μπορεί να λειτουργήσει αυτή η συμμαχία, αν δεν ληστεί το Παλαιστινιακό? Είναι λίγο πιο προθύστερα αυτά τα οποία εξαγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα είναι βέβαιο. Το παλιό σχέδιο περί EastMed, το θαλάσσιο αγωγού, που θα έπαιρνε το συνδρόγον άνθρακες από το βυθό της Ανατολικής Μεσογείου και θα τους πήγαινε μέσω Ελλάδος στην Ιταλία, ήταν ένα προϊόν τολμηρής φαντασίας, γιατί τα έξοδα είναι απαγορευτικά και δεν έχει. Αν ρίξετε μια ματιά στο χάρτη, η κοινή λογική, αν αφήσουμε κατά μέρος τις πολιτικές συγκρούσεις, λέει μέσω Τουρκίας. Κύριε Καπόπουλε, ανησυχείτε για τον φιλέλληνα, τον Μπομπ Μενέντες, τον Αμερικανό γερουσιαστή που κατηγορείται? Είναι η είδηση που έσκασε πριν από λίγο για δωροδοκία από Αιγύπτιους αξιωματούχους. Κοιτάξτε να δείτε. Τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα, λέω μέχρι τώρα γιατί με τον Τραμπ να είναι έτοιμος να επανέλθει, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Η εξωτερική πολιτική είχε συνέχεια. Υπήρχε κατανομή ρόλων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτές οι ισορροπίες, η στάση που έχει απέναντι στην Τουρκία ο Μπάιντεν, η στάση που έχει απέναντι στην Τουρκία ο Μενέντες, δεν είναι προσωπικό τους στυλ ή προσωπική τους ευαισθησία και προσέγγιση, ούτε οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μενέντες έχει Έλληνες ψηφοφόρους και γυναίκα αρμενικής καταγωγής. Οφείλεται σε μια δεδομένη πολιτική που έχει χαράξει οι ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Και μέχρι τώρα έπαιζε το ρόλο του κακού αστυνομικού στην ανάκριση ο Μενέντες. Θα βρεθεί άλλος αν ο Μενέντες αναγκαστεί να καταλήξει πολιτική. Πέρα τώρα την ευκαιρία που μιλάω μαζί σας, να σας ρωτήσω και για τη δήλωση του υποψήφιου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη, για το λάθος αυτό που έκανε περί ύπαρξης τουρκικού κρατηδίου στα βόρεια της Κύπρου. Τελικά, να το πάρουμε ότι ήταν η αμάθεια στα ελληνικά του, Σαρδάμ, πώς το προσεγγίζετε? Έτσι νομίζω, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στα ρωσοκρανικά. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται εκεί το μέτωπο? Το μέτωπο δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή ναι. Είναι τόσο πυκνές οι γραμμές άμυνες των Ρώσων και τόσο εξαντλητικές οι προσπάθειες των Ουκρανών να τις διασπάσουν, που έχουμε ένα αποτέλεσμα 0-0. Δηλαδή η προαναγγελτή σε μεγάλη αντεπίθεση των Ουκρανών δεν απέδωσε. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Άρα το επόμενο διάστημα, οι επόμενοι μήνες, το σκηνικό που βλέπουμε θα συντηρείται με αψημαχίες σε κατέρωθεν, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, λέτε? Έτσι φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα και θα εμπλακεί και η Αμερικανική προεκλογική εκστρατεία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ναι, με δυσκολία ψηφίζει νέα βοήθεια οικονομική και στρατιωτική για την Ουκρανία. Σε αυτό το σκηνικό η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιδρά, θα έλεγα, με απάθεια ή θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω? Δεν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θέλει η Γερμανία. Δεν θέλει η Γερμανία. Η Γερμανία δεν θέλει χειραφετημένη εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ευρώπης, γιατί αυτό σημαίνει ότι παίρνει το πάνω χέρι η Γαλλία στους ευρωπαϊκούς σχετισμούς, που είναι στρατιωτική υπερδύναμη και έχει πυρηνικά όπλα και μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
και ουσιαστικά μια κοινή άμυνα της Ευρώπης που θα οδηγούσε σε μια Γαλλία η οποία θα ήταν ηγεμονική στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, δίπλα σε μια Γερμανία που έχει αντιμετωπίσει την Ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα του Ευρώ σαν δική της αποκλειστικά υπόθεση τα τελευταία χρόνια. Οπότε η Γερμανία προτιμά μακριά και αγαπημένη να αναθέτει την ασφάλεια της χώρας της και της Ευρώπης στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά με τη Γαλλία όπου εμπλέκονται και οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί. Τελευταία ερώτηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την ενεργειακή της πολιτική στη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, εκεί βέβαια που της αρμόζει το δικό της τμήμα, ή λόγω της ελληνικής προσέγγισης θα έχουμε ένα πάγωμα? Καταρχήν δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς θα προσεγγιστούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές στο θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Θα υπάρξει ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης για το Αιγαίο και ένα ξεχωριστό για την Ανατολική Μεσόγειο? Και δεύτερον, δράτομαι και εγώ της ευκαιρίας να δώσω μια διευκρίνηση. Συνηθίζεται να λέμε ότι έχουμε μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία. Αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν είναι απολύτως έτσι. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την Ιθαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας σύνδεδα. Είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά άμα δεν το κάνουμε, έχουμε χάσει κάθε ευκαιρία άσκησης αυτού του δικαιώματος. Πρώτα λοιπόν η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών της υδάτων μέχρι και τα 12 μίλια, όχι στα 12 μίλια υποχρεωτικά, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί την Ιθαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Και όταν θα γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος, θα ξαναμπεί και αλλού θα μείνουν οι ίδιοι, αλλού θα αυξηθούν, θα μπει και το θέμα της εναρμόνισης του εναερίου χώρου. Άρα βλέπουμε ότι μια απλή κίνηση για μία και μόνη διαφορά, η οριοθέτηση δηλαδή της ΑΟΣ και της Ιθαλοκρηπίδας, συμπαρασύρει και την επέκταση των χωρικών υδάτων και την εναρμόνιση του εναερίου χώρου. Άρα είναι λάθος η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέτε ότι αν δεν επεκτείνουμε από τα 7 στα 10, δεν πρέπει να μιλάμε για οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών? Όχι. Όταν φτάσουμε στο να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία ή να τις υποβάλουμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, το δικαστήριο της Χάγης. Εκεί πρέπει να έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Από πού θα αρχίσει να μετράει η Ιθαλοκρηπίδα ή η αποκλειστική οικονομική ζωή, εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα. Σωστά. Σωστά. Άρα πρέπει να πάμε στα 10 ναυτικά μίλια εμείς. Πρέπει να πάμε εκεί που όποιος είναι στην κυβέρνηση την εποχή που θα γίνει αυτό, η επέκταση των χωρικών υδάτων, εκεί που έχει αποφασίσει η Ελλάδα ότι την συμφέρει να πάει και μέσα εκεί να πάει ή να πάει και πέραν από εκεί. Σαφής και ακριβής και κατανοητός και σωστή προσέγγιση, την οποία δεν την κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε Καπόπουλε, για την διεθνή αυτή παρουσία που μας κάνατε στα τεκτενόμενα. Γεια σας. Να είστε καλά.